Θα δώσουμε αυτή τη στιγμή το λόγο σε εκπροσώπους επιτροπών από κατοίκους, πολίτες. Εάν ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι της εταιρείας και εκπρόσωποι των σωματείων εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός, θα ήταν τώρα ο χρόνος που θα έπαιρναν το λόγο, έχοντας παρακολουθήσει τις βασικές εισηγήσεις των πανεπιστημιακών όπως μας παρουσίασαν, για να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα και αν ήθελαν να τοποθετούν επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Θα καλέσω λοιπόν μία συγγνώμη. Έχει παρίσταται και ο κύριος Παπαγεωργίου Τόλης από το μεταλλευτικό παρατηρητήριο. Αν βρίσκεται ακόμα στην αίθουσα, να παρακαλέσω. Λοιπόν, στο κλείσιμο της μερίδας, κύριε Παπαγεωργίου, να δώσουμε το δικαίωμα πλέον σε πολίτες και σε κινήσεις πολιτών να πάμε στην Επιτροπή Κατοίκων Ουρανούπολης. Κυρία Τολιάδου Κατερίνα. Για ζητήματα, κυρία Τολιάδου, αγροτικής ανάπτυξης έχω σημειωμένο. Να παρακαλέσω, οι εκπρόσωποι των επιτροπών έχουν maximum 5 λεπτά. Προχωριέστε. Ευχαριστώ. Δεν στεναχωρήσω εγώ. Θα στεναχωρήσω εσάς μετά να μου το χαλάσετε. Όχι. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για το χρόνο και το βήμα που μας δίνετε. Είναι εύκολο να το... Ωραία, το βόλεψα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ουρανούπολη. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος ειδικής αγωγής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, σε έναν τόπο απείρου κάλους και τεράστιο από φυσικό πλούτο. Η Ουρανούπολη δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, τόσο τους καλοκαιρινούς όσο και τους χειμερινούς μήνες, οι οποίοι μένουν έκθαμβοι από το κάλος της, από τις πεντακάθαρες παραλίες της. Επίσης, δεχόμαστε χιλιάδες προσκυνητές, οι οποίοι έρχονται για να τιμήσουν το σημαντικότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, το οποίο προστατεύεται και από την UNESCO, το Άγιον Όρος. Απέναντι από την Ουρανούπολη βρίσκεται ένα πανέμορφο μικρό νησάκι, η Αμουλιανή, η οποία διαθέτει πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ξενοδοχειακά καταλήματα και τουριστικές επιχειρήσεις. Παράπλευρα, όποιος έχει επισκεφθεί την περιοχή, γνωρίζει ότι υπάρχουν χωριουδάκια όπως τα Νέα Ρόδα, η Ιερισσός που είναι Κομόπολη, η Ολυμπιάδα, ο Σταυρός, η Ασπροβάλτα, τα Πυργαδίκια, ο Άγιος Νικόλαος, η Βουρβουρού, το Γωμάτι, ο Σταυρός, όπως είπα, και άλλες περιοχές οι οποίες κατακλείζονται από τουρίστες σε όλη τη σεζόν, όπως λέμε εμείς. Μπορείτε μόνοι σας να υπολογίσετε τα έσοδα της τοπικής κοινωνίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις όλων αυτών των χωριών. Μπορείτε πάλι να υπολογίσετε τα έσοδα που εισπράττει το ελληνικό κράτος από τους φόρους αυτών των επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, πρακτικά και νομοθετικά, μέχρι πρότινος, η περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής χαρακτηριζόταν αγροτουριστική. Και λέω μέχρι πρότινος, διότι στον τρίτο, κρατήστε το παρακαλώ αυτό, στον τρίτο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό πανελληνίως, αποφασίζεται εν ονόματι της ανάπτυξης και των ξένων επενδύσεων, με ρυθμιστικό νομοσχέδιο του ΟΡΘΕ, το οποίο αποκρίθηκε από τους κατοίκους, η περιοχή να μετατραπεί από αγροτουριστική σε βαριά βιομηχανική μεταλλευτική. Και σας ρωτάω, πώς γίνεται ένας τόπος ο οποίος ζει γενναίες επί γενναιών μέσα από τον τουρισμό? Πώς γίνεται αυτά τα χωράφια να φιλοξενήσουν τη βαριά μεταλλουργία? Γίνεται? Για όσους θέλουν να το ψάξουν παραπάνω, στην αναφορά του ρυθμιστικού, κεφάλαιο Β, άρθρο 8, σελίδα 7, γίνεται λόγος για τη δημιουργία πάρκων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση των μεταλλευτικών πόρων σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, από τη μία έχουμε μεταλλευτικά πάρκα και από την άλλη έχουμε τουριστικές επιχειρήσεις.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει δίλημα, έτσι. Για μας, η αρμονία του περιβάλλοντος είναι η φυσική του ομορφιά και όχι η θανατηφόρος λαιλάτιση παρθένων δασικών εκτάσεων. Δεν μπορεί ο τόπος που φιλοξενεί τουρίστες που έρχονται για να κολυμπήσουν στα καθαρά νερά, να εισπνεύσουν τον καθαρό αέρα, να χαρίσει απλόχερα 317.000 στρέμματα παρθένου δάσους, ιστορικού δάσους. Η εξόρυξη χρυσού στις σκουριές Χαλκιδικής πρόκειται να μετατρέψει τον ιστορικό Κάκαβο, έναν από τους σημαντικότερους υδροφόρους ορίζοντες όχι μόνο της Χαλκιδικής, αλλά και της Ελλάδας, καθώς όλη η Χαλκιδική υδροδοτείται από εκεί, σε κρανίου τόπο. Είναι εφικτό το νερό που βρίσκεται δίπλα από τα τοξικά απόβλητα να είναι πόσιμο για τους κατοίκους, αλλά και για τους τουρίστες των περιοχών μας. Νομίζω ότι απαντήθηκε πρώτερα. Η εταιρεία Eldorado Gold εισηγείται 1.500 θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Αυτό που δεν λαμβάνει κανείς υπόψη είναι ότι 15.000 και πλέον Χαλκιδικιώτες βιοπορίζονται από τον τουρισμό. Αυτοί οι 15.000 άνθρωποι τι θα κάνουν? Πού θα πάνε? Ποιος τομέας θα τους απορροφήσει? Και αν θα υπάρξει κάποιος τομέας, με ποιον τρόπο θα τους απορροφήσει? Εμείς όλοι οι κάτοικοι της Ουρανούπολης και της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής συνηγορούμε ομόφωνα και ενυπόγραφα πως μία τέτοια επένδυση θα αφανίσει τη ζωή, τη βιοποικιλότητα και την τουριστική οικονομία του τόπου. Δεν μπορεί να υπάρξει τουριστικό ενδιαφέρον σε μία βιομηχανική περιοχή. Αυτό μάλιστα μας το διαμήνυσαν και οι τουριστικοί πράκτορες σε πρόσφατη έκθεση που είχαμε στην Αθήνα, οι οποίοι ρητά μας δήλωσαν ότι εάν η επένδυση λάβει χώρα, θα στραφούμε προς άλλους τουριστικούς προορισμούς. Να πούμε επίσης εδώ ότι... Το έχετε επίσημα να το προωθήσετε αρμοδίως. Το έχουμε προωθήσει... Πρέπει να διώξετε τον Μπάχτα, πρέπει να διώξετε. Τον Μπάχτα πρέπει να διώξετε. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πούμε το εξής, ότι αγωνιζόμαστε για τον τόπο μας, για την Ελλάδα και θέλουμε την πρόοδο και την επικροτούμε. Λέμε ναι στις επενδύσεις, λέμε ναι στην ανάπτυξη, αλλά πού, σε μια Ελλάδα που αξιοποιεί τις ομορφιές της προς ίδιον όφελος και όχι σε μια Ελλάδα η οποία ξεπουλά τη γη και τους ανθρώπους της. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα, ως Σύλλογος Επαγγελματιών Ουρανούπολης, προτείναμε 2.000 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και μπορούν να απασχοληθούν σε αυτές κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών. Θυμηθείτε τον αριθμό, 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, ενδεικτικά θα αναφέρω τους εξής τομείς. Εινοποιία, παραγωγή και τυποποίηση μελιού, καθώς και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. Δημιουργία συνεταιρισμού λαδιού πράσινης ελιάς. Κτηνοτροφικές μονάδες. Ιχθυοκαλλιέργεια. Παραγωγή πέλετ, εμφιάλωση νερού. Κλείνοντας, θεωρούμε ότι η ομορφιά της Ελλάδας και ο τουρισμός της σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε είναι ένα όπλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δεινά που μας προέκυψαν. Αν σκεφτούμε καλά λοιπόν ότι η φύση θα πρέπει να είναι με το μέρος μας και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς ως όπλο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί ο αγώνας που δίνουμε στη Χαλκιδική είναι αγώνας επιβίωσης. Αγωνιζόμαστε για τη γη και το νερό. Και λέμε όχι. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την κυρία Τολιάδου. Άκου Μελαχρινή.
πάλι από την Επιτροπή Κατοίκων στην Ουρανούπολη. Ζητώ μια συγγνώμη, το αγροτικό ζήτημα ήταν δικό σας και τουρισμό σαν τη κυρία Στολιάδου. Αποκαθιστώ λοιπόν την τάξη, ο λόγος σε εσάς. Στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας με βλέμμα καθαρό, χωρίς κουκούλα και επώνυμα. Λέγομαι Ελιάκου Μελαχρινή, είμαι αγρότησα και μητέρα δύο παιδιών που προσπαθώ να μεγαλώσω και να ζήσω στον τόπο μου τίμια με τη συνείδησή μου ήσυχη ότι κληροδοτώ στα παιδιά μου τη δυνατότητα να ζήσουν και να ευημερίσουν σε αυτόν τον τόπο. Ο πρωτογενής τομέας και η αγροτική παραγωγή είναι σημαντικότατο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Είναι επίσης η βάση για την ανάπτυξη της οικονομίας όλης της χώρας και ο πυλώνας στον οποίο βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, που θα ήταν ο μόνος τρόπος να βγει από την κρίση. Η αγροτική πολιτική των τελευταίων χρόνων μας έχει φτάσει στο σημείο να εισάγουμε ντομάτες από τη Γερμανία. Αφού καταστρέφουμε πιθανότατα εσκεμμένα και με συγκεκριμένο σχέδιο το ζωτικό τομέα της γεωργίας, αναζητούμε οικονομική διέξοδο σε επενδύσεις τριτοκοσμικού τύπου και ξεπούλημα των φυσικών μας πόρων. Στη Χαλκιδική, για πολλά χρόνια, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα προσπαθούν να δημιουργήσουν τη μονοκαλλιέργεια των μεταλλίων, αφήνοντας την τύχη τους κάθε άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλία θα είναι από τις πρώτες δραστηριότητες που θα πληγούν άμεσα και ανεπανόρθωτα από την επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Φτώχεια είναι να μην έχεις να πιεις νερό. Φτώχεια είναι να μην έχεις να καλλιεργήσεις τη γη σου. Φτώχεια είναι ο αέρας που αναπνέεις να είναι γεμάτος σωματίδια βαρέων μετάλλων. Φτώχεια είναι να μην έχεις υγεία. Φτώχεια είναι να βλέπεις συνθήματα στους τοίχους που να γράφουν πρώτα δουλειά και μετά υγεία. Φτώχεια είναι να ακούς τον Πρωθυπουργό της χώρας να δηλώνει ότι θα προστατεύσουμε με κάθε κόστος τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Πιστεύω ακράδαντα ότι στη Χαλκιδική ο χρυσός βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της γης. Γι' αυτό το λόγο μάχομαι μαζί με χιλιάδες άλλους εδώ και χρόνια ενάντια στην καταστροφή που σχεδιάζουν ντόπιοι μεγαλοεργολάβοι και ξένοι χρυσοθύρες. Δεν χρειάζεται να είσαι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ναρκωμανής, όπως δήλωσε σε χθεσινή εκπομπή ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Πάχτας και μας ντρόπιασε. Για να νοιάζεσαι για τον τόπο σου και να αντιδράς στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του. Τις τελευταίες εβδομάδες στα χωριά μας επικρατεί κλίμα τρομοκρατίας και αστυνομοκρατίας. Συνεχής και έντονη παρουσία αστυνομικών και κουκουλοφόρων ανδρών, της ασφάλειας, αθρώες και τυχαίες προσαγωγές, πολλή ώρες κρατήσεις και παράνομες ανακρίσεις, εκβιαστική λήψη γεννητικού υλικού. Ελπίζω οι πρακτικές της τρομοκρατίας και φήμωσης που ακολουθεί η εταιρεία και ο κρατικός μηχανισμός να μην χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή ενάντια στους εργαζόμενους, και θα ήθελα πολύ να ήταν σήμερα εδώ. Παίρνοντας σαν παράδειγμα τα τελευταία γεγονότα σε αφρικανική χώρα, όπου σε απεργίες και διεκδικήσεις μεταλλορύχων, οι εταιρείες και η αστυνομία έφτασαν στο σημείο να σκοτώσουν εργαζομένους. Κλείνοντας, θέλω να θυμίσω το μότο του Γιώργου Αβγερόπουλου, ότι τίποτα δεν είναι μακριά μας, όλα είναι δίπλα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Λιάκου. Θα παρακαλέσω τον κύριο Ζουμπά Γιώργο, φορέων της Ιερισσού.
Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές που μπήκαν σε αυτόν τον κόπο να διοργανώσουν τη σημερινή εκδήλωση. Νιώθω μεγάλη υποχρέωση εκ μέρους όλων των κατοίκων της Βόρειας Χαλκιδικής να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους καθηγητές οι οποίοι, όπως είπε ο Αλέξης ο Μπένος, χωρίς να πληρώνονται, γιατί καθηγητές ισχυρίζεται ότι έχει και η άλλη πλευρά, μόνο που αυτοί έχουν πληρωθεί πάρα πολύ καλά για να λένε τις απόψεις τους. Οι άνθρωποι λοιπόν που έρχονται και στηρίζουν το δικό μας αγώνα είναι άνθρωποι που δεν πληρώνονται, που δίνουν από το πολύτιμο χρόνο τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια παρατήρηση. Προσέξατε ότι στην ημερίδα δεν ήρθε η εταιρεία και από τη στιγμή που δεν ήρθε η εταιρεία δεν ήρθαν και τα εξαρτήματά της. Δεν ήρθαν οι εργαζόμενοι να πούν το δίκιο τους. Δεν ήρθε ο δήμαρχος του Αριστοτέλη να πει τις απόψεις τους. Και το πιο λυπηρό ακόμα, δεν ήρθε ούτε το ΙΓΜΕ που είναι κρατικός φορέας. Επειδή είμαι κάτοικος της Χαλκιδικής, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα των μεταλλείων και θα μπορούσαμε να σας πούμε και να σας πω πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν ακούγονται και από τους καθηγητές και από όλους τους άλλους, γιατί ακριβώς εμείς εκεί το πρόβλημα το ζούμε πάρα πολλά χρόνια και ξέρουμε την κατάσταση από μέσα και πάρα πολύ καλά. Σήμερα όμως δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Νομίζω ότι όσα αναφέρθηκαν ήταν αρκετά για να καταλάβει κανείς ποιο θα είναι το μέλλον της Χαλκιδικής. Θα αναφερθώ σε κάτι άλλο. Θα αναφερθώ σε αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας από την ημέρα του επεισουδίου στις Κουριές και μετά. Γιατί η περιοχή μαζί πρωτόγνωρες και πρωτόγονες καταστάσεις. Μόλις χθες στην πόλη σας προσήχθηκαν, συνελήφθηκαν 4 άνθρωποι και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια. Οι 2 ήταν κοπέλες που δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή και δεν νομίζω ότι θα ήταν ύποπτες για την καταδρομική, όπως λένε, επίθεση στις Κουριές. Οι άλλοι 2 ήταν κάτοικοι νεαροί της Χαλκιδικής, ο ένας κακοποιήθηκε και ακούστε για ποιον λόγο. Κακοποιήθηκε γιατί ο πατέρας του ήταν αστυνομικός και τώρα είναι σε σύνταξη και κακοποιήθηκε γιατί υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις, στις δυνάμεις καταδρομών. Για τις κοπέλες βέβαια προφανώς θεωρήσανε ότι έκανε κακές παρέες. Αυτό είναι μόνο ένα επεισόδιο στο σίριαλ. Γιατί έχουμε ένα πραγματικό σίριαλ. Μέχρι τώρα έχουν οδηγηθεί στην ασφάλεια πολυγύρου γύρω στους 70 συμπολίτες μας. Χωρίς καμιά κατηγορία. Χωρίς καμία ένδειξη. Απλά και μόνο ότι είναι κάτοικοι της περιοχής ή ίσως κάποιοι τους έχουν υποδείξει. Λες και είμαστε σε εποχή κουκουλοφόρων. Τους έχουν υποδείξει λοιπόν, τους καλούν στην ασφάλεια, δεν τους αποδίδεται κατηγορία, κρατούνται από 5 μέχρι 10, 12, 14 ώρες, τους παίρνετε γενετικό υλικό χωρίς την συγκατάθεσή τους και στο τέλος τους βάζουν να υπογράψουν κιόλας καταθέσεις χωρίς την παρουσία δικηγόρων. Να μην υπογράψουν, απλό είναι το θέμα. Δεν είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τίποτα, δεν είναι εκεί ο δικηγόρος. Έχουμε, συμφωνούμε. Συμφωνούμε κυρία Γιαταγάνα, συμφωνούμε απόλυτα. Μόνο προσέξετε ότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ έμπειρη ασφάλεια και με ανθρώπους που πρώτη φορά έχουν περάσει αυτό το κατόφλι. Δεν είναι κακοποιοί, δεν είναι αναρχικοί, δεν είναι τρομοκράτες για να έχουν ασχοληθεί με τα νομικά κλπ. Και είναι εύκολο αυτούς τους ανθρώπους και να τους εκφοβήσουν, αλλά αν θέλετε και να τους φυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί, όπως λέμε εμείς,
οι πολύπειροι ασφαλίτες. Λέει ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Σαμαράς ότι θα εφαρμοστεί η νομιμότητα παντού. Και ρωτάμε λοιπόν εμείς, είναι νόμιμο να προσάγονται και να κρατούνται τόσες ώρες χωρίς κατηγορία άνθρωποι και να γίνονται ερωτήσεις του τύπου «Τι κόμμα ψήφισες?» Είναι νόμιμο να καλούνται άνθρωποι να καταθέσουν σαν μάρτυρες με κλίση, γραπτή και μετά να τους λένε ότι είσαι προσαχθής και να τους ζητάτε να υπογράψουν σε χαρτί που δεν ξέρω αν είναι σε θέση και να το διαβάσουν εκείνη την ώρα. Είναι νόμιμο 24 ώρες το 24ωρο αστυνομικοί και ασφαλίτες να κυκλοφορούν μέσα στους οικισμούς και να τρομοκρατούν τους πολίτες κάθε ηλικίας? Είναι νόμιμη η λήψη γενετικού υλικού με τη βία και στο τέλος να αναγκάζει το πολίτη να υπογράψει ότι το έδωσε με τη θέλησή του? Είναι νόμιμη η παρακολούθηση της καθημερινότητας των πολιτών, των επικοινωνιών τους, χωρίς καμιά ένδειξη συμμετοχής σε παράνομη πράξη? Είναι νόμιμη η εκπροημίου καταγραφή αυτών που προσέρχονται σε μια ειρηνική εκδήλωση όπως έγινε προχθές στις 24 του μηνός, που καταγράψανε τους επιβάτες όλων των λεωφορείων και όλα τα αυτοκίνητα που πήγαιναν στη συγκέντρωση? Είναι νόμιμο και συνταγματικό λόγο του επεισοδίου με τη φθορά μόνον περιουσίας, γιατί θυμηθείτε το ότι περιλούστηκαν κάποιοι με βενζίνες και λοιπά, τα είπαν στην αρχή και μετά επειδή βγήκαν και είπαν ότι έχουν τραβήξει και φωτογραφίες, προφανώς δεν θα μπορούσαν. Και βίντεο, προφανώς δεν θα μπορούσαν λουσμένοι με βενζίνα να τραβάνε με τα κινητά τους φωτογραφίες και βίντεο. Το αποσύραν αυτό. Βενζίνα... Έτσι λοιπόν έχουμε μόνο φθορά περιουσίας. Χωρίς να λέμε ότι αυτό είναι κάτι που εμείς υιοθετούμε ή συμφωνούμε, όμως μόνο για φθορά περιουσίας ανέβηκε ο κύριος Δένδια στις Σκουριές το ίδιο πρωινό. Δεν πάει σε κανένα έγκλημα. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς σήμερα για τα παιδιά στη Λάρισα. Αλλά εκεί, επειδή καήκαν κάποια μηχανήματα, ο κύριος Δένδιας θεώρησε ότι ήταν καθήκον του να πάει και να δώσει τις εντολές που έδωσε. Από την άλλη, έχουμε μία σειρά παρανομιών. Τα κτίσματα που καήκαν και τα κοντέινερ ήταν παράνομα, αυθαίρετα. Έγιναν με την προστασία της αστυνομίας. Μετά από καταγγελία δικιά μας χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετα. Και αφού καταστράφηκαν, με την προστασία της αστυνομίας πήγαν προχθές να τα ξαναστήσουν. Άρα η εταιρεία έχει δικαιώματα. Έχουν δικαίωμα οι άνδρες security της εταιρείας να κυκλοφορούν νύχτα μέρα με full face κουκουλές, όπως κάνουνε? Έχουν δικαίωμα να σταματάνε κάθε περιπατητή στο δάσος και να τους ζητάνε τα στοιχεία? Έχουν δικαίωμα να καταγράφουν κάθε αυτοκίνητο που περνάει και να βιντεοσκοπούν κάθε αυτοκίνητο που περνάει από δημόσιο δασικό δρόμο? Έχουν δικαίωμα να καταγράφουν όποιον θέλει να κάνει ένα περίπατο στο δάσος επειδή είναι κοντά στη δικιά τους περιοχή? Έχουν δικαίωμα να βάζουν μπάρες στον δρόμο και να τον κλείνουν? Έχει δικαίωμα η εταιρεία και το κράτος να καταστρέφει τα δάση, τα νερά, τη ζωή και το μέλλον? Η νομιμότητα και το Σύνταγμα παραβιάζονται καθημερινά στη Χαλκιδική και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αύριο τα ίδια και χειρότερα ίσως θα συμβούν στη Θράκη και στο Κιλκής. Καλούμε όλους τους φορείς και κάθε πολίτη να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο στο δίκαιο αγώνα μας, γιατί είναι ένας αγώνας όλης της κοινωνίας που αρνείται να ξεπουλήσει τον τόπο, το μέλλον και τις προοπτικές των επόμενων γενεών. Δηλώνουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε δίκιο, γιατί είμαστε πολλοί, γιατί είμαστε ανεξάρτητοι, όχι Έλληνες, πολίτες. Για αυτές τις παρανομίες, για αυτήν την τρομοκρατία, για αυτήν την αστυνομοκρατία, το επόμενο Σάββατο θα διοργανώσουμε συλλαγητήριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, 11 η ώρα, στο χώρο του Δημαρχείου. Ευχαριστώ πολύ.
να παρακαλέσω την κυρία Πάγκου Αναστασία εκ μέρους του Μετόπου Αγώνα κατά των Μεταλλείων στο Κιλκής. Κυρία Πάγκου, παρακαλώ να την μιλήσετε 5 λεπτά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε, την δυνατότητα που μας δίνετε να εκφράσουμε την αγωνία και την ανησυχία μας. Τον τελευταίο καιρό, Κιλκισιώτες, Θρακιώτες και Χαλκιδικιώτες, είμαστε συνέχεια στους δρόμους, σε ημερίδες και συλλαλητήρια, άνθρωποι, το τονίζω, με τελείως διαφορετική κομματική ταυτότητα και πολλοί από εμάς χωρίς καθόλου κομματική ταυτότητα. Αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί? Ο λόγος είναι η αίσθηση της απειλής. Της οργανωμένης απειλής που ενορχιστρώνεται από συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους που όπως αποδεικνύεται είναι και αυτή διακομματική σε αγαστή συνεργασία με οικονομικά συμφέροντα και εταιρείες που ελέγχουν απόλυτα σχεδόν τα ΜΜΕ. Μια απειλή που δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση, εξάλλου τα οικονομικά σκάνδαλα και οι συμβάσεις που δεν έχουν κανένα όφελος για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία είναι σύνηθες φαινόμενο στην ελληνική πραγματικότητα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχει και περιβαλλοντική διάσταση. Το γεγονός δηλαδή ότι απειλείται η ίδια η ζωή και το μέλλον των παιδιών μας στις περιοχές που έχουν τη δυστυχία να κρύβουν στα σπλάχνα τους το πολύτιμο μέταλλο. Η ιδιαιτερότητα του Κιλκής είναι ότι είναι ένας από τους 6 νομούς που απειλείται άμεσα από ερημοποίηση. Και αντί να λαμβάνονται τα προτινόμενα μέτρα για να απομακρυνθεί αυτός ο κίνδυνος, αυτοί προσπαθούν να εγκατεστήσουν μια υδροβόρα βαριά βιομηχανία που ενέχει σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του Γαλλικού ποταμού που ιδρεύει την πόλη του Κιλκής, οικισμούς του Κιλκής και φτάνει και σε οικισμούς του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Η επιπλέον ιδιαιτερότητα είναι η ύπαρξη ουρανίου στην εν λόγω μεταλλευτική περιοχή, που σκοπίμως δεν αναφέρθηκε από το ΙΠΚΑ, λόγω των νομικών αλλά και των περιβαλλοντικών κολλημάτων που δημιουργεί η παρουσία του. Ο τρόπος που χειρίστηκε η προηγούμενη αλλά και η τωρινή ηγεσία του ΙΠΚΑ την εγκατάσταση των μεταλλείων στο Κιλκής, η μυστικότητα και οι δουλειές πίσω από την πλάτη, δικαιολογούν τη δυσπιστία και την έλλειψη εμπιστοσύνης των κατοίκων. Των απλών κατοίκων που αναζητώντας την αλήθεια που κρύβουν οι εξορίξεις χρυσού, έχουμε έρθει σε επαφή με ανθρώπους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης που είχαν τη δυστυχία να βιώνουν την ανάπτυξη της μεταλλείας. Ειδικά η επικοινωνία με τους Φιλανδούς και τους Σουηδούς, το πολυδιαφημιζόμενο παράδειγμα του ΙΠΚΑ για μεταλλεία με περιβαλλοντική ευαισθησία σε αναπτυγμένες χώρες που με αυτές θα έπρεπε να συγκρίνεται η αναπτυγμένη Ελλάδα, ήταν διαφωτιστικότατη. Καταστροφή, περιβαλλοντικά προβλήματα, εξόρυξη ουρανίου στα μουλοχτά, αντιδράσεις παντού, αλλά όλα αυτά δεν τα λέμε, τα αποκρύπτουμε. Ή στην καλύτερη περίπτωση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα χρησιμοποιούμε τον όρο αστοχίες, γιατί δεν είναι ποτέ δυνατόν η εταιρεία να έκανε ηθελημένα τέτοια πράγματα, ήταν ατυχήματα. Που όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι αυτά τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ συχνά. Η προχειρότητα και η απαξίωση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ στις ερωτήσεις που από κοινού για πρώτη φορά στα χρονικά καταθέτουν στη Βουλή τρεις βουλευτές του νομού μας, εκλεγμένοι με διαφορετικά κόμματα. Απαξιώθηκαν και παρακάθηκαν τα ψηφίσματα και το κοινό υπόμνημα του Δήμου, της Ιεράς Μητρόπολης, των τριών βουλευτών, των 70 από τους πιο σημαντικούς θεσμικούς φορείς, συνδικαλιστικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς του τόπου μας, που εκφράζουν την καθολική άρνηση της τοπικής κοινωνίας του Κλικής στην υποτιθέμενη ανάπτυξη. Η Αθήνα κοφεύει και προχωρά ακάθεκτη. Έχουμε προχωρήσει και νομικά εναντίον του διαγωνισμού, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στο να έχουν λόγο οι κοινωνίες για το πώς επιλέγουν αυτές να αναπτυχθούν. Η κυβέρνηση, αντί να τα λάβει αυτά σοβαρά υπόψη και να ακυρώσει τις διαδικασίες, τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη για να εξασφαλίσει ότι καμιά εταιρεία στο μέλλον δεν θα ξανενοχληθεί από τέτοια φαινόμενα περιθωριακών, τρομοκρατών, τενεκέδων, αριστερών, ψευτοοικολόγων και όπως αλλιώς μας στολίζουν καθημερινά. Φτιάχνει νόμους φωτογραφικούς που ανοίγουν το δρόμο για τους επίδοξους σωτήρους του έθνους στις εταιρείες.
Με το καινούργιο επενδυτικό νόμο, και εδώ θέλω την προσοχή και της κυρίας Ξουλίδου και της κυρίας Γιαταγάνα να το κοινογήσουν όσο μπορούν στο κοινοβούλιο. Με το καινούργιο επενδυτικό λοιπόν νόμο, δεν θα μπορούν πια οι πολίτες να προσφέρουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί το κόστος θα είναι αβάσταχτο. Θα πρέπει να καταβάλουν το 0,05% της επένδυσης. Εμείς στο Κλικής μαζεύουμε ευρώ-ευρώ τα χρήματα για την προσφυγή, που πληρώνουμε μόνο τα παράβολα. Φροντίζει να βγαίνουν οι άδειες ο καινούριος επενδυτικός νόμος γρήγορα από μια επιτροπή που θα στηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης για super faster track, παρακάπτοντας περιβαλλοντικούς, αρχαιολογικούς και οποιουσδήποτε άλλους λόγους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο στην ανάπτυξη. Και όλα αυτά τα βαπτίζει επενδυτικό νόμο για τη διασφάλιση φιλικού για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος. Φροντίζει να χρηματοδοτεί με προγράμματα το εργασιακό κόστος, να χρηματοδοτεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δηλαδή να πληρώνουμε τα πάντα εμείς οι φορολογούμενοι, για να έρθουν οι εταιρείες να πάρουν το δημόσιο πλούτο, να μας αφήσουν καμένη γη και να φύγουν. Συνοψίζω λοιπόν και κρατήστε τα καλά και λέω: παραχώρηση εκτάσεων και κτηριακών εγκαταστάσεων, τα είδατε πριν για τη Χαλκιδική με το ελάχιστο τίμημα. Χρηματοδότηση για τις νέες εγκαταστάσεις, αυτά θα λέει ο καινούριος επενδυτικός νόμος. Πληρωμή των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης βάουτσερ, τα οποία ήδη τρέχουν από το ΤΕΕ. Μηδενικά ρόγιαλτις για το ελληνικό δημόσιο, κυριολεκτικά παίρνουν τα μεταλλεύματα και φεύγουν. Μάλιστα και στον Εξάντα και στις αυτοψίες χθες, εκπρόσωποι της εταιρείας είπαν: μα δεν μας ζήτησε τίποτα το ελληνικό δημόσιο, και τώρα να μας ζητήσει, εμείς θα το δώσουμε. Ο Παπακοσταντίνου απάντησε ότι το όφελος του δημοσίου θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Και όταν ακόμα μιλάνε για μισθώματα, γιατί στο Κλικής τα εφήβρανε κι αυτά, υπάρχει προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα εμφανίζει κέρδη. Πέστε μου, εσείς, ποια μεγάλο εταιρεία εμφανίζει κέρδη? Θα μας αφήσουν πίσω τα τέλματα και τις χαβούζες και τα απόβλητα. Για την περιβαλλοντική καταστροφή δεν μιλάω, ειδικότεροι από μένα τα είπανε μια χαρά. Και αναρωτιέμαι σε τι συνίσταται η επένδυση. Καταλήγω ότι τα μόνα λεφτά που τελικά ξοδεύει η εταιρεία είναι για τις μίζες αυτών που μας κυβερνούν και αυτών που μας κυβέρνησαν. Και όταν σε όλες μας τις αντιδράσεις, νομικές και μη, και κινηματικές, βρίσκουμε μπροστά μας τους νόμους που έχουν φροντίσει να φτιάξουν στα μέτρα των εταιριών, είμαστε εμείς οι παράνομοι και ο Δένδιας έρχεται να εφαρμόσει την νομιμότητα. Σας παρακαλώ να μου πείτε πώς πρέπει να αντιδράσει σε όλα αυτά ο κάθε νομοταγής πολίτης που μέσα σε όλη την απόγνωση της κρίσης έχει χάσει τη δουλειά του ή έχει γίνει τις απολαβές του να μειώνονται δραματικά. Τώρα αισθάνεται ότι πάνε να τους στερήσουν ακόμα και τον αέρα που αναπνέει και τη γη που πατάει. Γραμματώζω των καθηγητών για όλα αυτά τα πράγματα που καταθέσαν. Από μένα βγήκαν όλα αυτά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος επί 15 συναπτά χρόνια υφίσταμε την νομιμότητα των κυβερνήσεων. Έχω πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας 11 φορές. Έχω καταθέσει περίπου 124 καταγγελίες. Έχω προσφύγει σε όλες τις υπηρεσίες, δασαρχεία, υπουργεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες. Έχω πάρει αρνητικές απαντήσεις από όλους. Έχω δει ένα νόμο, τον 2436 του ΠΑΧΤΑ, να λέει ότι όσοι έχουν κάνει περιβαλλοντικά εγκλήματα αμνηστεύονται. Έχω ζήσει την TVX και έχω δει ένα νόμο, τον 3220, που σας είπε ο Αντώνης πρωτήτερα, που λέει μέσα ότι τα διαπιστωμένα και βεβαιωθέντα περιβαλλοντικά εγκλήματα και οι παραβιάσεις των νόμων, το ελληνικό δημόσιο ενεργών ως δικονομικός εγγυητής τα αμνηστεύει. Εγώ λοιπόν, αυτός ο πολίτης της Χαλκιδικής από 15 χρόνια, τόλμησα και έκανα το εξής παράνομο. Είπα χθες σε μια συνέντευξη, στην ερώτηση «Θα ανεβαίνατε κι εσείς επάνω στο βουνό για το επεισόδιο των σκουριών?» Είπα λοιπόν εγώ ότι αν ήμουν 15 χρόνια μικρότερος, κι εγώ θα ανέβαινα πάνω στο βουνό. Και αυτό θεωρήθηκε έγκλημα καθοσιώσεως. Εγώ λοιπόν δήλωσα ότι είμαι τρομοκράτης με αυτό που είπα. Εσείς λοιπόν όλοι, αν ήσασταν στη θέση τη δικιά μας, τη Χαλκιδική, αυτό που βιώνουμε, όχι τώρα,
15 ολόκληρα χρόνια, γιατί κανένας από εσάς δίπλα από τη Χαλκιδική, εσείς οι Θεσσαλονικείς που έρχεται στη Χαλκιδική μόνο για να απολαύσετε τη Χαλκιδική, κανένας από εσάς δεν ξέρει ότι εμείς στη Χαλκιδική είχαμε στρατιωτικό νόμο. Ότι ο διοικητής της αστυνομίας της Χαλκιδικής και ο νομάρχης της Χαλκιδικής υπογράψαν ότι απαγορεύονται οι συναρτήσεις πέραν των 3 ατόμων. Ότι απαγορεύονται η έξοδος πέραν της 9ης νυχτερινής. Τα ξέρει κανένας από εσάς? Τα ξέρει κανένας από εσάς? Φυσικά και έγινε αυτό. Και αν θέλετε τις αποφάσεις όλες αυτές να σας τις δώσω. Φυσικά ναι. Θα σας τις δώσω, κυρία Γιαταγάνα. Και ό,τι λέω, είναι στηριγμένο και τεκμηριωμένο, γιατί απεκάλεσα και εγκληματία τον Μπάχτα, για παράδειγμα. Γιατί απεκάλεσα και εγκληματίες τους μηχανικούς της εταιρείας, βεβαιωμένους εγκληματίες. Και κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει να με καταδικάσει. Γιατί απεκάλεσα τον κύριο Ασημάκη Παπαγεωργίου, υφυπουργό, σήμερα στο ΙΠΕΚΑ, ότι είναι υπεύθυνος του εγκλήματος της διαφυγής στο εξωτερικό 254 εκατομμυρίων ευρώ αφορολογήτων με δικιά του υπογραφή. Και μέχρι σήμερα, εδώ και ένα μήνα, δεν έχει απαντήσει κανένας. Ούτε ο εισαγγελέας. Γιατί καταθέτουμε τη Δευτέρα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στο ΙΠΕΚΑ, στην εταιρεία και σε όλους τους αρμόδιους και στον εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης και Αρίου Πάγους των Αθηνών, καταθέτουμε ένα έγγραφο με το οποίο καταγγέλουμε ότι η εταιρεία, με την τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου, αντί της εξαγωγής μεταλλευμάτων στην εξαγωγή μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων, θα εξάγει στο εξωτερικό ορυκτό πλούτο αξίας 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς το ελληνικό δημόσιο να εισπράξει ένα ευρώ από φόρους. Και αν η λίστα Λαγκάρντ μιλάει για εξαγωγές 400.000 ευρώ στο εξωτερικό, μπορείτε να μου πείτε ποιος θα τιμωρήσει την εξαγωγή 24 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορολογήτων στο εξωτερικό, δηλαδή όλος ο ορυκτός πλούτος της Χαλκιδικής, υπομορφή συμπυκνωμάτων, όχι μεταλλευμάτων, γιατί η ιστορία της μεταλλουργίας είναι μια απάτη η οποία πλέχτηκε για να ξεγελάσουν και να πάρουν την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ότι αύριο το πρωί η εταιρεία θα εισπράξει αυτά. Και αυτό το άρχισε. Εδώ και 4 μήνες στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής εκτελείται το μεγαλύτερο έργο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα τέλματα αποβλήτων της Ολυμπιάδας που άφησε η ΑΕΧΕΠ στο διάστημα 1976-2006 περιέχουν 270.000 ουγγέ χρυσού και 1,5 εκατομμύριο ουγγέ αργύρου. Αυτόν τον θησαυρό η εταιρεία τον εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή, τον εξάγει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κίνα, το παρουσιάζει ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο και εισπράττει 154 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το ελληνικό δημόσιο να πάρει ένα ευρώ. Εγώ λοιπόν είμαι εγκληματίας και το δηλώνω ενώπιόν σας. Και δηλώνω ότι όσο με βαστούν οι δυνάμεις μου, εγώ θα παλεύω πάνω στο βουνό. Και όταν χρειαστεί, θα παλέψω και με τρόπο παράνομο. Αν εγώ λοιπόν είμαι παράνομος, αναλογιστείτε όλοι εσείς τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο στη Χαλκιδική. Εχθές ο Βαγγέλης Ολαμπάκης, ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, είπε στους κατοίκους της περιοχής: αν δεν το καταλάβατε, κηρύχθηκε ο πόλεμος. Εγώ λοιπόν σας καλώ σε ανταρτοπόλεμο από αύριο το πρωί με πρώτον εμένα. Σας καλώ να σπάσουμε τα μπλόκα των ΜΑΤ. Θα είμαι εγώ και 24 δήμαρχοι της Θράκης που κατεβαίνουν την Τρίτη στην Αθήνα μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον Άρη τον Γιαννακίδη, μαζί με τους βουλευτές της Ροδόπης και του Εύρου, για να καταθέσουν στο Σαμαρά τους 10 μέρες όλα τελειώνουν, θέλετε δεν θέλετε, να του καταθέσουν τις παραιτήσεις του.
Εγώ λοιπόν είμαι παράνομος και το δηλώνω. Και δηλώνω στην αστυνομία ότι είμαι στη διάθεσή της. Την κοπάνησα πριν από μία εβδομάδα, είχε βγει και για μένα ένταλμα σύλληψης, αλλά επειδή εκείνη την ημέρα λίγο ήθελα να περάσω καλά, έχω περάσει αρκετές μέρες σε συλλήψεις, είπα να την κοπανίσω και να τους κάνω το μάγκα. Αλλά αν θέλουν να με συλλάβουν, να με συλλάβουν, εγώ ξανά στο βουνό επάνω θα είμαι. Εδώ ολοκληρώσαμε όλοι μαζί έναν μαραθώνιο. Θέλετε να πείτε μια καλή κυρία για τα γάνα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε και παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα πραγματικά μια ενημέρωση σε βάθος από όλους τους τομείς, από όλους τους κλάδους. Ωστόσο, πιστεύω ότι μόλις σήμερα έγινε η αρχή ενός διαλόγου. Ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί από μας. Πιστεύω ότι θα στέψετε και θα έρθουν κι άλλοι κι άλλοι να τον παρακολουθήσουν και πιστέψτε με, πιστεύω ότι θα έχουμε απόλυτα κάποια αποτελέσματα σημαντικά. Δεν θα μείνουμε μόνο στην ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όλοι σας. Καλό βράδυ σε όλους.